3 Ιουνίου, λοιπόν, έχει οριστεί να γιορτάζεται ως η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση ελήφθη σχετικά πρόσφατα, στις 12 Απριλίου του 2018, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού, κατόπιν μιας εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Βλέπουμε κάποια πλάνα από το France 24. Εκεί, σε μια χώρα, στη Γαλλία, έτσι, επί παραδείγματι, το ποδήλατο είναι τρόπος ζωής, τρόπος μετακίνησης. Και φιλοδοξούμε και ελπίζουμε και στην Ελλάδα να γίνει ένα μέσο για τη μετακίνησή μας και όχι μόνο για την άθλησή μας. Οπότε, σήμερα έχει καθιερωθεί έτσι, τουλάχιστον οι περισσότεροι να χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους ως ένδειξη γιορτής σε αυτή την ημέρα. Και το βλέμμα στραμμένο βεβαίως στο μέλλον και τη μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίησή του. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η Εύη λοιπόν μας έδωσε την πάσα, καθώς 3 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και θα πάμε σε έναν άνθρωπο από τους πρωτεργάτες, θα πω εγώ, της ποδηλασίας, της νοοτροπίας, της φιλοσοφίας, της ιδέας του ποδηλατικού κινήματος σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου. Είναι ο πρόεδρος του ΠΟΗ Κάστρο, κύριος Νόντας Αρής. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σαρή, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε εσάς και όλους. Από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους, σε πανελλαδικό θα πω εγώ επίπεδο, είστε για να ανοίξουμε μία συζήτηση για την ποδηλασία, για την νοοτροπία που ίσως είναι κάπως υποβαθμισμένη σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης και για την ποδηλασία σε τοπικό επίπεδο. Το βασικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την σημερινή ημέρα ποιο είναι? Να σας πω, το ποδήλατο είναι ένα παλιό, θα έλεγα έτσι, εργαλείο. Ξεπερνάει τα 200 χρόνια ζωής. Αν σκεφτούμε ότι το πρώτο ποδήλατο εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1817 από κάποιο βαρόνο Γερμανό, με εξελιγμένο το ποδήλατο του 1885. Να θυμίσω το αγωνιστικό ποδήλατο πλέον, ότι στην Ολυμπιάδα τότε την εποχή του 1896 που έγινε στην Ελλάδα, πρώτος Ολυμπιονίκης, δεν ήταν ο Σπύρος Λούρης, αλλά ήταν ο Αριστείλης ο Κωνσταντινίδης, ο ποδηλάτης, πρώτος Ολυμπιονίκης. Εξού και η ονομασία του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου στην Αθήνα, που λέγεται προς τιμήν του Αριστείλη Κωνσταντινίδη. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Να πω βέβαια ότι στην πορεία στα τόσα χρόνια στο Ηράκλειο υπήρξαν πολύ σημαντικοί ποδηλάτες, με ποδήλατα που ξεκινάνε την εποχή που ήταν ξύλινα. Να θυμίσω στους παλιούς Ηρακλειώτες ότι ένας από τους μεγαλύτερους ποδηλάτες που πέρασαν από την πόλη μας ήταν ο Αριστείδης, που έκανε λουκουμάδες, αν θυμάστε, στο κέντρο της πόλης, ο κύριος Αριστείδης. Πραγματικά θρύλος τότε σε όλη την Ελλάδα. Να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι της Τρίτης σήμερα, 3 Ιουνίου Παγκόσμιας ημέρας, που είπατε και εσείς είναι πρόσφατο. Εμείς περισσότερο η ποδηλατική οικογένεια, θα λέγαμε, ή οι έχοντες δίλατο με τον αλφαβήτα τρόπο, γνωρίζουμε περισσότερο και δρούμε συλλογικά, θα λέγαμε, περισσότερο την Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ποδήλατο που γίνεται τώρα και πάρα πολλά χρόνια στις 23 Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. 23 Σεπτέμβρη. Να θυμίσω ότι υπήρξαν και εποχές στο Ηράκλειο, όχι πολύ μακρινές, πριν 10-15 χρόνια, όπου ο Δήμος είχε δώσει, αν θυμάμαι, το 2009, 125 ποδήλατα με κλήρωση και τότε συμμετείχαν σε μια ποδηλατοβόλτα, τέτοια ημέρα, εννοώ 23 Σεπτέμβρη, περίπου 1.300 ποδηλάτες. Εγώ έχω ένα αρχείο με καταγεγραμμένους, με ένα έτσι φοβερό αριθμό των πλουσίους 111 εγγραφέντες στη Λόδια. Να πω ότι στην πόλη μας, μια και εδώ μιλάμε, η πόλη μας με τα γεωμετρικά της στοιχεία των δρόμων δεν βοηθάει την ποδηλασία. Όπως επίσης τα γεωφυσικά, δηλαδή οι ανηφόρες, κατηφόρες κλπ. Αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί και είναι δικαιολογίες όσων θέλουν να μην χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Οι δρόμοι δεν βοηθούν. Η νοοτροπία μας και το πώς βλέπουμε ένα ποδηλάτη οδηγεί δικύκλων, αυτοκινήτων. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην ατζέντα. Λαϊκά λέγεται ότι το Ηράκλειο δεν είναι φιλικό στο ποδήλατο. Έτσι συνηθίζεται να λέγεται. Αλλά δεν νομούμε την πόλη του Ηρακλείου, γιατί η πόλη είναι πανέμορφη, η δικιά μας πόλη. Είναι γενικά η παιδεία που κυκλοφορεί στους δημότες στην πόλη μας.
είτε σε επίπεδο του απλού δημότη. Αυτό προσπαθείτε κι εσείς να χτίσετε, αυτή τη φιλοσοφία προσπαθούν τα παιδιά να υιοθετήσουν μέσα από το σύλλογό σας, το σωματείο σας. Ο σύλλογός μας είναι αγωνιστικός, αλλά πάντοτε τώρα και 30 χρόνια, 35 χρόνια που ο σύλλογος καταρχάς είναι 41 έτους, το 81 ιδρύθηκε. Αλλά από το ήδη από το 5ο έτος άρχισε να μπαίνει η φιλοσοφία νιάτα υγεία κυκλοφοριακό. Υπήρξε πριν 35 χρόνια αυτή η ρεκλάμα, θα λέγαμε, αυτός ο σχεδιασμός, αυτός ο στόχος. Και θεωρώ ότι και εμείς ως ΠΟΗ Κάστρο έχουμε αποδείξει ότι τον πρωταθλητισμό τον βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, όσο το να περάσουμε τη φιλοσοφία, την οτροπία της χρήσης του ποδηλάτου, για χίλιους λόγους. Θα πω μόνο το εξής, ότι πριν καμιά 15 χρόνια, τώρα σταμάτησε αυτό, σε επίπεδο ΚΕΠΚΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κινητήτων, συμμετείχε και ο Δήμος Ηρακλείου, όπου υπήρχε το Πανελλήνιο Δίκτυο Βιώσιμη Κινητικότητα του Ποδηλάτου. Το 2006 ή 2007, αν θυμάμαι καλά, είχαμε παρευρεθεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Δικτύου αυτού, στο Δουβλίνο. Εκεί υπήρξαν 185 παρουσίες, 185 μέλετων από όλο τον κόσμο, από δήμους, από ιδιώτες, από σωματεία, από όπου θέλετε, όπου έδειχναν ο καθένας με τον δικό του τρόπο την σημαντικότητα του ποδηλάτου. Είτε σε επίπεδο υγείας, είτε σε επίπεδο οικονομίας, είτε σε επίπεδο άθλησης, είτε σε επίπεδο εξάλληψης, σημείωσης φυσικού άγχους, οτιδήποτε θα ήθελα να θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, είναι μακριά η γκάμα των πλεονεκτημάτων που έχει το ποδήλατο. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η έλλειψη παιδεία των αυτών που δεν χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Το μόνο αρνητικό στην περίπτωση. Νομίζω... Εκεί λοιπόν είδαμε πάρα ναι. πολλά πράγματα. Όχι ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην πόλη μας μέσα λειτουργεί σε επίπεδο Δήμου το λεγόμενο ΣΒΑΚ, δηλαδή ένα σχέδιο για την αστική κινητικότητα. Βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι μια λέξη που την φώναζαμε τώρα χρόνια που φωνάζουμε. Βιώσιμη κινητικότητα, όπου εννοούμε με λίγα λόγια, ό,τι πιο δημοκρατικό θα λέγαμε σαν πρόταση, όπου λέμε ότι δικαίωμα στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων έχει και ο γέρος και η έγκυος και το άτομο με προβλήματα κινητικότητας και το παιδί, όλοι. Όχι μόνο στη μονοκρατορία του αυτοκίνητου. Δυστυχώς οι φορολογικές μελέτες και οι κυκλοφοριακές μελέτες δυστυχώς προσανατολίζονται πώς θα διευκολύνουν το αυτοκίνητο. Θα πω όμως εδώ, μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι πολύ σημαντικό που το λέω συχνά και γίνομαι κουραστικός. Ότι σε ένα παιδικό πόδι, ένα παιδικό παπούτσι, ένα ανδρικό πόδι δεν μπορεί να μπει. Έτσι και στην πόλη μας. Ειδικά στο κέντρο της πόλης που χτίστηκε, πολεοδομήθηκε το 1936. Σωστά. Με γεωμετρία πλέον ανάλογο της εποχής εκείνης. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε τόσο φόρτο κυκλοφοριακό. Κύριε Σαρή. Άρα η θαλασσία ναι. πεζοδρομίας είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μας πιέζει και ο χρόνος. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από τα καινούργια σας γραφεία, τα αναβαθμισμένα. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Ένα όνειρο δεκαετιών που έγινε πράξη και με προσωπική σας εργασία και πρέπει να το πω και να το τονίσω. Οπότε, στο εσωτερικό των γραφείων και του προπονητηρίου την επόμενη φορά. Ευχαρίστω. Ξέρετε, ναι, πραγματικά μας βοήθησε και λίγο COVID όπου μας δόθηκε ευκαιρία να χαλαρώσουμε. Είχε και αυτό το θετικό. Και έτσι φτιάξαμε, μας βοήθησαν αναδημότες συνδημότες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε δημόσια πάλι από εδώ, μας βοήθησαν να φτιάξουμε, να ανανεώσουμε και να φτιάξουμε το σωματείο μας πραγματικά πολύ καλό. Βέβαια, να πω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, διότι η κοινωνία μας, η καταναλωτική κοινωνία μας έχει προσανατολιστεί σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Εμείς το παλεύουμε όμως. Μάλιστα. Υπάρχουν και οι καμπές βέβαια. Εγώ θα έλεγα και σε πλήρη αυτογνωσία ότι το Κάστρο αυτή την εποχή, τα 41 χρόνια, περνάει ένα στάδιο επαναπροσδιορισμού του βέβαια και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα νέα παιδιά, στα πολύ στα μικρά. Είναι πολύ βασικό αυτό, κύριε Σαρή. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο αγωνιστικό σκέλος και με το καλό να τα ξαναπούμε. Αν ο τελεία βάζουμε σήμερα, θα τα πούμε και μέσα από τα γραφεία σας, τα καινούργια. Να υπενθυμίσω μόνο ναι. ότι 30 και 31 Ιούλια έχουμε τα 300 Καζαντζάκια. Μάλιστα. Ιούμερους αναπτυξιακούς, πανελλήνιους αγώνες. Και εκείνες τις μέρες ίσως αρχίσουμε και ένα πρώτο από τους τρεις λαϊκούς αγώνες που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε στην πόλη μας. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ για αυτό το βήμα που μας δώσατε.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλησπέρα μας, κύριε Σαρή. Εύχομαι καλή ποδηλατάδα σήμερα, την υπόλοιπη μέρα και όποια μέρα. Να είστε... Εμάς ποδήλατο είναι όλες οι μέρες. Να είστε καλά. Λοιπόν,